Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο. Ήσασταν και στις χοροδίες του Άρχοντος Πρωτοψάλτου του Θρασιβούλου Στανίτσα. Βεβαίως. Πείτε μας δύο-τρία λόγια έτσι, τότε για τις χοροδίες. Πώς θυμάστε έτσι τις πρόβες που γινόταν και τις συναυλίες ακόμα. Να σας πω. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας ήταν από τους δασκάλους που επέμενε σε μακροχρόνιες πρόβες. Όταν λέγαμε ότι λέγανε, εγώ παιδάκι ήμουνα τότε, 17-18 20 χρονών, 25 τέλος πάντων, οι μεγάλοι που αποφασίζανε ότι θα γίνει μία εκδήλωση για κάπου, ήθελε το λιγότερο οι πρόβες να είναι εξαμηνιές και πολλές φορές χρονιές. Για μία συναυλία. Για μία συναυλία. Και ένα χαρακτηριστικό θα σας πω, έλεγε, αν δεν τα μάθετε αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε 6 μήνες, 8, 7, πόσο, να τα λέτε απόξω, εγώ δεν ανεβαίνω εκεί να σας διευθύνω. Και επέμενε σε αυτό. Και επέμενε και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν άφηνε κάτι δηλαδή να περάσει έτσι. Καθόταν εκεί πέρα, ήταν στην εκπάθηση του μαθήματος λεπτολόγος και σαφέστατος. Με αναλύσεις, με επεξηγήσεις. Στεκότανε σε πολλά σημεία. Και γι' αυτό και φαίνεται το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό που ακόμα και σήμερα το ακούμε και ακριβώς, θαυμάζουμε. Ακριβώς. Είχαμε τότε περί τις 10, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τον αριθμό, αλλά πρέπει να ήταν γύρω στις 10 μεγάλες εκδηλώσεις, ξεκινώντας 1972-71, αν δεν απατώμε, από τη λυρική σκηνή. Είχε γίνει μία εκδήλωση για τα 25 χρόνια πατριαρχίας του αημνήστου Αθηναγόρου του Πρώτου. Και ήταν μαζί μας, δεν ψάλαμε μόνο εμείς, ψάλανε και άλλες χοροδίες. Ψάλανε 5-6 χοροδίες και εμείς βγήκαμε τελευταίοι. Το πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, άρχισε κατά τις 7 η ώρα και εμείς βγήκαμε στις 11 η ώρα το βράδυ. Και τελείωσε 12 και τέταρτο. Και ο κόσμος ήταν όρθιος και μας χειροκροτούσε επί 1 τέταρτο. Δεν μας άφηνε να φύγουμε, να αποχωρήσουμε. 12 και τέταρτο το βράδυ. Από τις 7 η ώρα που άρχισε η εκδήλωση, στις 11 βγήκε η δική μας χοροδία. Μέχρι τις 12 και τέταρτο εκεί πέρα. Είχαν πει αρκετά μαθήματα τότε, αλλά ο κόσμος ήταν. Όλη η αίθουσα βέβαια της λυρικής σκηνής, μέχρι και τα πλαϊνά και ενδιάμεσα οι διάδρομοι με ορθίους. Μετά από αυτή την εκδήλωση με τον Άρχοντα Στανίτσα κάναμε μια πάλι έτσι μεγαλειώδη εμφάνιση στο θέατρο Ρεξ και εκεί κατάμεστο, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην αίθουσα Τερψυχώρη του ξενοδοχείου Χίλτον. Σας λέω, η μία καλύτερη από τις άλλες. Στη φιλολογική αίθουσα του Παρνασσού. Δύο ή τρεις εμφανίσεις σίγουρα και άλλες πολλές που πηγαίναμε δεξιά και αριστερά, βέβαια με μικρότερο σχήμα, ας πούμε.
Δεν ήμασταν ήταν η 40 μελής χοροδία. Και το υλικό της χοροδίας όμως ήταν. Και το υλικό της χοροδίας ήταν βεβαίως και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθόντουσαν δίπλα με την εκμάτιση και με τη μεταλαμπάδευση των γνώσεων που είχε ο Άρχον Στανίτσας, τα οποία ήθελε να μας τα μεταλαμπάδευσει. Ήταν και Αθηναίοι, δεν ήταν μόνο πολίτες. Ναι, αργότερα. Ήρθανε και Αθηναίοι συνάδελφοι, βεβαίως. Ήρθε ο Θεόδωρος ο Βασιλικός, ο Παύλος ο Φορτωμάς, ο Ευάγγελος ο Μένεγας, ο Γιώργος ο Λαμπρόπουλος με τον αδερφό του τον Παναγιώτη, αδέρφια, ναι. Ο Μπάμπης ο Σιούφας, ο Νικόλαος ο Γιάννου, ο Κώστας ο Ζαρακοβίτης. Αργότερα ήρθε και ο Θανάσιος Παϊβανάς, ο Αθανάσιος Παϊβανάς. Ήρθανε πολλοί, ενσωμαντωνόντουσαν σιγά σιγά, ας πούμε. Βέβαια, δεν καθόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια μαζί μας. Είχαν έτσι μία μικρή προσθήκη, μπορούμε να πούμε, γινόταν στη χοροδία και μετά από ένα χρόνο, δύο, λίγοι ήταν αυτοί που κάτσανε δίπλα στον Άρχοντα Στανίτσα. Ο Γιώργος ο Βαλής, ο αείμνηστος, όταν ξεκινούσε ο Θρασίβουλος Στανίτσας για να καταρτήσει τη χοροδία και έλεγε, ξεχώριζε ποια άτομα θα ήταν στο μέλος και ποια άτομα θα ήταν στο κράτημα, το πρώτο πράγμα που έλεγε, γράφε Γιώργος Βαλής. Ο Παναγιώτατος, ο οικουμενικός μας πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, όποτε τον έβλεπε, τον έλεγε Βαλή Εφέντη. Άρχοντα Βαλή τον προσφωνούσε, με την καλή έννοια. Βαλή στα τουρκικά είναι ο νομάρχης. Και αυτός ήταν πολίτης. Κωνσταντινούπολης, βέβαια. Το Γαλατά. Πάντως οι περισσότεροι από εκείνη τη συνοικία. Ο Γαλατάς έβγαζε πολλούς ψάλτες, όπως και ο Άγιος Δημήτριος Ταταούλων. Αυτοί οι δύο ναοί, μπορώ να πω, ότι τροφοδοτούσαν τον πατριαρχικό ναό. Εκεί στον Άγιο ναό. Δημήτριο Ταταούλων, ποιος ήταν πρωτοψάλτης. Και ποιος δεν ήταν. Και ο Μπρίγκος πέρασε από εκεί, και ο Στανίτσας πέρασε, και ο Νικολαίδης πέρασε, και ο Λεωνίδας ο Αστέρης πέρασε. Όλοι οι άρχοντες δηλαδή του Πατριαρχείου. Όλοι ακριβώς, ακριβώς. Ο Χριστάκης ο Γιάννου, ο Στυλιανός ο Τσιλιβίδης, λαμπαδάριος του Δήμου. Του Δήμου. Oh.
Εδώ που είμαστε τώρα στο Σύλλογο, είστε και έφορος του Συλλόγου. Μάλιστα. Αν μας μιλήσετε και επί σειρά ετών. Πείτε μας και για το Σύλλογο εδώ στην Αθήνα 2-3 λόγια. Θα ήθελα για το Σύλλογο να μιλήσει ο Πρόεδρος μας καλύτερα, εκτενέστερα. Ο Σύλλογος, να σας πω, έχει πολλές φάσεις. Είναι μία φάση, να το βάλουμε με τη σειρά, είναι η πρώτου μεγάρου εδώ, πρώτου γραφείου αυτού των νέων, εποχή και η μετά. Η παλιά εποχή ήταν ο σύλλογος μας φιλοξενούμενος σε διάφορους άλλους πολιτικούς συλλόγους. Ξεκίνησε από την Καλυθέα τον τότε Σύλλογο των Νεοπολιτών, μετά πήγε με τους Αμπελοκήπους εκεί στο νέο κύκλο Κωνσταντινοπολιτών. Στη Σούτσου. Στη Σούτσου, γύρισε σε πολλά μέρη. Και τελευταία στο Οδείο Αθηνών κάναμε τα μαθήματά μας τα πρώτα χρόνια. Αλλά είπαμε κάποτε στον Πατριάρχη ότι Παναγιώτατε,
είμαστε σκηνή της σύλλογος. Και ευχόμασταν μια μέρα να αποκτήσουμε την έδρα αυτή εδώ. Αυτό προέκυψε από την Θεία Φώτιση, πρέπει να πω, μας ήρθε, να γράφουμε τις ακολουθίες στον υπολογιστή και κατόπιν να τα πρώτα χρόνια τα δίναμε έτσι. Μετά φίλοι και γνωστοί μας παρότρυναν να τα κλειδώσουμε με την έννοια ότι να έχει και κάποιο εισόδημα σύλλογος. Και όντως έτσι συνέβη και σε ερειπή οφθαλμού έγιναν 1000 άτομα, 700, 800, τέτοιοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Ένα πάση δεσποτεία Κυρίου με τη σημασία της λέξης. Δηλαδή από τον Καναδά, από την Αμερική, μέχρι την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ήταν Ορθιανοί Ορθόδοξοι, ελληνόφωνοι βέβαια. Και αυτό το πράγμα συνετέλεσε στο ότι να αποκτήσουμε επί μία 7ετία-8ετία, μαζεύαμε συνέχεια αυτά. Μας βοήθησαν βέβαια και ορισμένοι φίλοι του Συλλόγου και άνθρωποι με επιφάνεια, αλλά με πολύ μικρό ποσοστό. Όλοι τα σπουδαία έξοδα έγιναν από το ταμείο του Συλλόγου μας, από τις συνδρομές, τα μέλη. Τα οποία όταν ήταν 600 χρόνια, καταλαβαίνετε. Αυτό συνετέλεσε να βρεθούν αυτά, αγοραστεί ο χώρος αυτός. Το θέμα είναι τώρα ότι ο Σύλλογος έχει μια οικουμενική διάσταση, τολμώ να πω, γιατί και από την Αμερική και από την Αυστραλία μας ξέρουν, μας γνωρίζουν, και αν δεν υπήρχε αυτή η ενσκύψασα απειλή, η ενεστώσα απειλή, ας το πω έτσι, κατά την εκκλησιαστική έκφραση, θα μπορούσαμε να κάνουμε ταξίδια σε όλο τον κόσμο, διότι ήδη υπάρχει το υπόβαθρο και μας ζητούν, ξέρω και από την Αμερική, εκκλησίες και οργανισμοί και από την Αμερική και από την Ευρώπη κτλ. Αλλά δεν είναι εποχή ακόμη. Ελπίζουμε να πάμε στο μέλλον. Και βέβαια είμαστε σε μια κατάσταση τώρα μετά την ασθένεια αναδιοργάνωσης, με την έννοια ότι πρέπει να ξαναδούμε ποιοι θα μπορούν, και λόγω ηλικίας και λόγω, ξέρετε, πολλά πράγματα αλλάζουν με αυτά τα θέματα. Κατόπιν έχουμε τώρα πάντοτε στο νου μας, και ο δάσκαλός μας είναι σχετικά καλά, παρόλο το γεγυρακός της ηλικίας, είναι καλά. Και πιστεύουμε όσο μπορεί να μας βοηθήσει και εμείς θα επεκταθούμε σε μαθήματα και σε αυτά μέσω του διαδικτύου. Εδώ μπορούσαμε εδώ κάλλιστα να στήσουμε μαθήματα και μέσω των μικρομηχανών μέσω του διαδικτύου να τα μεταδώσουμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά σε εμάς πάρα πολύ βοηθάει. Μα γι' αυτό κάναμε και το στούντιο κάτω. Ναι, έχουμε ένα εξαιρετικό στούντιο το οποίο είχε μείνει από την καιρό της αγοράς του κτηρίου, δεν προχωρήσαμε λόγω του ότι τα έξοδα δεν φτάνανε. Τώρα με τη νέα σεζόν προχωρήσαμε και έγινε ένα παρεκκλήσιο κάτω, υποτυπώδες παρεκκλήσιο, στο οποίο ενσωματούνται το στούντιο ηχογραφήσεων και πρέπει να σας το πω τώρα πρώτη φορά, θα γίνει αρχές Μαρτίου μια ηχογράφηση από φοιτητές του νεωστή εμφανιστέντος Πανεπιστημίου, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρίως νεωστή εμφανιστής της σχολής ψαλτικής και βυζαντινής μουσικής. Mm. Δηλαδή η σχολή ψαλτικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου είναι το περίεργο, διότι είναι επίπεδο πανεπιστημιακού, δεν είναι μουσικολογία και περί την ψαλτική, αλλά αυτή καθ' αυτή η ψαλτική. Mm. Και αυτό η διαφορά και από αυτό το πράγμα σας λέω, πάρα πολλοί ψάλτες, μεγάλο όνομα και από τη Θεσσαλονίκη, από το ψάλτη και από και πολλά σημεία της Ελλάδος έχουν γραφτεί φοιτητές και το πτυχίο τους θα επιφέρει πανεπιστημιακή αναγνώριση ψάλτου. Με προοπτική την έσεξε αυτό να κάνουν και με τα πτυχιακά και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά με την διεθνή κατάταξη της Μπολόνιας που λένε στα πανεπιστημιακά ότι τίθεται η ψαλτική σε αυτό το επίπεδο. Όχι η μουσικολογία. Η μουσικολογία πάντα υπήρχε και θα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω πολλούς αν έγιναν ψάλτες από τις αποφύτες. Άλλο κεφάλαιο η μουσικολογία, άλλο η βυζαντινολογία. Και όλα αυτά τα σύναφη. Εμείς μιλάμε χρήσιμα για την πάρα πολύ όλα. Τέχνη, ναι, ναι. Χρήσιμα όλα αυτά, πραγματικά και βοηθάνε, αλλά το αναλόγιο έχει άλλα στάνταρ. Άλλες. Και παρόλο την σχολή αυτή, δεν σημαίνει ότι θα βγουν ψάλτες αυτόματα, αν δεν είναι άνθρωποι του ιερού αναλογίου. Δηλαδή αυτό. Πολύ ψυχάρουμε ο χρόνος διηγούμενος, να το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει ψάλτης
εκτός αναλογίου κανείς. Αυτό είναι, πώς να σας το πω, μια αρχή, ένα αξίωμα. Σύλλογος έχει και τακτικά, πάμε και στην πόλη. Θα πάμε τώρα μια παρουσίαση του βιβλίου που ξέρετε και άλλη φορά σας το είχαμε δείξει την άλλη φορά, του αημνήστου Θεοχάρους Ανεστίδη, κατόπιν των αναστασιματάριων, το αναστάσιμο αναστασιματάριων. Δηλαδή το αναστάσιμο του όρθου των Κυριακών κυρίως. Για να μην δεν επεκτείνεται σε όλα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχει τις θέσεις όλων των παλαιών, από τον Ναυπλιώτη, τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη που ήταν ουσιαστικά ο καταγραφέας και το κοιμηλιαρχείο της εποχής Ναυπλιώτη. Είναι αλήθεια. Και όλοι κατέφευγαν στον Αναστάσιο Μιχαηλίδη, τον λεγόμενο Σόμπατζη, λόγω του επαγγέλματός του στο φανάρι ή το φαναριώτης, και όλη τη ζωή πρωί βράδυ στο Πατριαρχικό Ναό την είχε. Το απόγευμα πήγε στο Εσπερινό, συνήθως όλων των εορταζόμενων Αγίων και τις μεγάλες μέρες φυσικά, και ήταν η ζωή του συνδεμένη πλέον πολλά χρόνια. Στα καλά χρόνια βεβαίως. Και έτσι. Και βρίσκαν την παράδοση. Μα ναι, όλοι ρωτούσαν τον Αναστάση. Πώς το έλεγε ο δάσκαλος, το οποίο ήταν 30-40 χρόνια μαζί του. Και λέει, όχι, δεν το πείτε έτσι, θα το πείτε. Τους έλεγε, πώς θα το πούμε. Θα το πούμε μια φορά. Επειδή το τυπικό, το τότε Φαρλέκα, τη δεκαετία του 70-60, είχε γράψει μια μεγάλη βασιλείου λειτουργία που έπεσε Κυριακή, εις το εξαιρέτως, μεγάλη με ψυχή μου. Και αμέσως, μεγάλη πρωτοσυγγελία, έβαλε δήλωση στις εφημερίδες της. Τη πόλη, τη πολίτικη, το θυμάται ο Νίκος, και είπε: την Κυριακή θα ψαλώσει το επίσης χέρι, διότι το Μεγάλο Βασίλειο δεν μερίζεται. Δεν μπορεί να πει τα πρώτα Μεγάλο Βασίλειο και τα υπόλοιπα. Δεν αλλάζει. Πάει όλοι μαζί. Αυτά και στον κοσμικό τύπο στην πόλη που γράφει. Ήταν γεγονότα αυτά. Ουσιαστικά, ναι. Ναι. Και πολλά άλλα.
υπήρχε εφημερίδα στην πόλη, ο Χρόνος, η οποία ήταν εβδομαδιαία και ήταν η μη εκκλησιαστική. Εκκλησιαστική, τι εκκλησιαστική. Έγραφε από θεολογικά, από άρθρα για θέματα σοβαρά, μέχρι και ευτράπελα έτσι, που πάντα μέσα στην εκκλησία υπάρχουν. Είναι πιο πικάντικα, ανέκδοτα, διάφορα αυτά, το πώς θύμιαζε ο άλλος, πώς και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Αναρωτιόμαστε καμιά φορά, ήταν τότε αυτοί οι Έλληνες της πόλης, ήταν όντως τόσο πιστοί ή τους έμεινε η εκκλησία, γιατί σαν μειονότητα... Περισσότερα πιστοί, είχε και μερικούς, αλλά η πλειοψηφία ήταν, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν οι άνθρωποι, οι πρώτες αλώσεις, οι ίδιοι. Μάλιστα. Στην πόλη είχε φιλοχωρήσει βέβαια ο κοσμικισμός αυτό του δυτικού τύπου, αλλά δεν είχε πιάσει. Ήταν σε μια ομάδα, μια ομάδα. Αλλά δεν είχε, όπως στην Αθήνα που ήταν άνωθεν υποκινουμένη, διότι εδώ το κράτος ήταν δυτικόφρονο. Ο λαός δεν ήταν. Και εδώ περισσότερο είχε παρισφρήσει αυτό το πνεύμα. Ενώ στην πόλη όχι. Είχε τις αντιστάσεις του. Κι αν ιδρυόταν το νέο ελληνικό κράτος στην Κωνσταντινούπολη, άλλη θα ήταν η πορεία του. Εδώ εξιστεί, στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον, ξέρουμε ότι εμείς οι ψάχνουμε μεταξύ μας, υπάρχουν έτσι λίγες έρηδες, λίγα πάχη μεταξύ μας. Πάντα υπήρχαν. Ναι. Και στην πόλη ήταν έτσι. Υπήρχαν. Όχι τόσο πολύ, αλλά δεν μπορούσε, ας πούμε, ο Ναπλιώτης έλεγε αυτή του Γαλατά, εννοούσε τον, έχασαν τον Μπούσουλα, έλεγε, έχασαν. Έλεγαν πράγματα που δεν τα ήθελε η παράδοση. Σαν σχολές μεταξύ του. Ναι, οι σχολές, ναι. Σχολή του Νηλαίου, σχολή του Παλάση. Ναι, αλλά αυτές οι διαφορές ήταν πολύ μικρές. Κατά 95% ναι, τα μαθήματα αυτό ήταν σωστό. Ενιαία. Κοιτάξτε, στον Όρθο. Ένα 5% μία μικρή διαφορά. Όλη η διαφορά δεν ήταν στον Όρθο και στον Ισπερινό. Ήταν όλοι το ίδιο, δεν υπήρχε. Έτσι. Αν έγραφε ένα δοξαστικό, κανείς και έβαζε και μία θέση από το Αργό στη Χεράριο, εκεί δεν θεωρείται εξωπαραδοσιακό. Κυρίως εκεί που ήταν πιο, ας πούμε, νεωτερίζων και καινοφανές, ήταν τα λειτουργικά και τα χειρουργικά και τα... εκεί κυρίως. Και πόσο δηλαδή, ένα πλάγιο τετάρτο αν βάζανε και τρίσιμο πλάγιο τετάρτο λειτουργικά, να ξέρει όλο. Δεν είναι. Και πλαγίου πρώτου τρίσιμο. Ναι, τέτοια. Αυτά δεν τα έλεγαν μόνοι τους ψάρτες. Είχαν παιδιά πολλά. Ναι. Δηλαδή είχαν ενοριακές χοροδίες τα σχολεία που ήταν... Τα κανονοαρχαϊκά. Που λέγαν και τα κάλαντα, που λέγαν και τα εγκόμια, που λέγαν αυτά τα ίδια παιδιά. Τα λέγανε τα παιδιά. Οπότε οι ψάλτες απέφευγαν την εγκόμια. Και σε πολλούς ναούς δημιουργούνταν χοροδίες οι γυναικείες και λέγανε τα εγκόμια. Ναι, σε και πολλές εκκλησίες. Μόνο για αυτό το πράγμα. Μόνο για αυτό όμως. Μόνο για την ημέρα. Όχι όμως επί αναλογίου. Έτσι. Μεγάλη Παρασκευή στο Σολέα. Κάτω στο Σολέα. Τα λέγανε μπροστά στον επιτάφιο. Και μα στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει αυτό πολλές φορές. Γίνονται τις χοροδίες κάτω, βέβαια. Κάτω, ναι. Κάτω. Όχι όπως εδώ ορισμένοι το παίζουν με ψάλτριες που φοράνε κεράσια και ανοίγουν. Αυτά είναι λίγο. Όχι. Φοράνε τα ρούχα τους κανονικά. Σεμνά και καλά με κρεμανίκια. Όχι ράσα και τέτοια έτσι. Ναι, εκείνη τη μέρα και σαν κάτι. Και σαν κάτι το έκτακτο, ναι. Υπήρχαν και γυναίκες που ψάχναν πολύ ωραία τις παρακλήσεις. Εγώ θυμάμαι που ήμουν, ήταν η κυρία Ελισάβετ. Σε πολλούς νόμους. Ήταν εξαιρετικές. Μιλάμε σαν ψάλτριο, όχι. Τα τραγουδάκια που ακούσαμε εδώ στην Αθήνα, τις λέγανε σωστά τις παρακλήσεις. Και με τις θέσεις και με το αργό άλλο ρολί. Και πάντα από κάτω. Ναι, κάτω. Εκεί τις λέγαμε, θα πεις κύριε Ελισάβετ μου και σκεφτόμουν. Το ένα γινόταν δύο, τα δύο τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ. Απορούσαμε πόσο σωστά λένε τους ιρμούς όλων των κανόνων αυτών και δεν τα λένε τραγουδιστά από αυτά. Γιατί τα ακούσανε. Τα ακούσματα. Είχαν τον Αχιλέα τον Καρτζόγλου, δάσκαλο. Ο ήταν ένα από του σπουδαιότερου ψάλτε τη πόλη και ήταν πολυγραφότατο και ήταν τη σχολή Νηλαίο και δύσκολο στην γραφή και στην ανάγνωση. Δεν ήταν... Και ο ίδιο έψαλε πάντα περίτεχνα και δύσκολα μαθήματα. Αλλά ήταν πάντα εκκλησιαστικό. Ουδέποτε έβγαινε από τα όρια σοβαρό. Yeah.
μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.